Λοιπόν, για πάμε στον. Πάμε να δούμε στο καταλληλότερο. Στο καταλληλότερο, τι γνώμη έχει για όλα αυτά αρμοδίως να μας πει ο κύριος Στέλιος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον οποίο και καλημερίζουμε και ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Πέτσα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όχι από αυτά που λέμε εμείς, να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, τα οποία έκανε ένα post για την ακρίβεια στο Facebook και είπε ότι πρέπει ετεροχρονισμένα έστω να βρει μια λέξη καταδίκηση ο κύριος Μητσοτάκης και αναφέρει το ύφος εξουσίας προδίδει και το ήθος τη διακυβέρνηση καταλήγει με ντροπή. Τα λέμε αυτά γιατί μπορεί κάποιοι ακροατές μας να μην έχουν δει αυτήν την άρθρο του κύριου Τσίπρα. Άρα, να ξεκινήσω να σχολιάσετε αυτό σε συνδυασμό με τις καταγγελίες για αστυνομική βία, να ακούσουμε τη θέση σας ποια είναι. Ναι, όταν μιλάμε για ήθος και ύφος, επιστρέφουμε όλη αυτή τη συζήτηση σε ένα κρίσιμο ή σε ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα προς τον κύριο Τσίπρα. Από πότε επιχειρήσεις αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέων είναι καταδικαστές? Πότε καταδίκασε ο κύριος Τσίπρας τις καταλήψεις κατοικιών, πανεπιστημίων ή ολόκληρων γειτονιών? Πότε καταδίκασε τους βανδαλισμούς, τις καταστροφές, ακόμα και τους εμπρισμούς δημόσιων και ιδιωτικών περιουσιών? Πότε καταδίκασε τις οργανωμένες δολοφονικές επιθέσεις εναντίον αστυνομικών? Πότε καταδίκασε τη δολοφονία τριών συμπολιτών μας και ενός αγέννητου μωρού στον εμπρισμό της Μαρφίν? Και πότε, ως πότε επιτέλους θα ρωτάει τι κακό έχουν οι Μολότοφ? Όσο σιωπάει ο κύριος Τσίπρας, κρατάει μια πολιτική ομπρέλα στη βία και την ανομία. Κάτι το οποίο η κοινωνία ζητά να τελειώσει. Και γι' αυτό η κυβέρνηση, πάντα στο πλαίσιο του νόμου, σταθερά και μεθοδικά, όπως έχει δεσμευτεί από τις εκλογές, κάνει πράξη αυτή την απέτηση των πολιτών. Αυτή είναι η απάντησή μας προς τον κύριο Τσίπρα. Το ερώτημα όμως είναι τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση και με τις καταγγελίες από τον κύριο Ινδαρέ και όχι μόνο. Μία σειρά από καταγγελίες που έχουμε το τελευταίο διάστημα για αστυνομική αυθαιρεσία. Αυτή μπορεί να είναι αποδεκτή από μια φιλελεύθερη δημοκρατία? Καθόλου. Όμως πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας και όσοι μας ακούνε ότι ο σεβασμός στο κράτος δικαίου δεν είναι αλακάρτ. Όπως καταγγέλουμε την καταστροφή ή την κατάλυση μιας ιδιωτικής περιουσίας και την αυθαιρεσία λοιπόν σε αυτό το πεδίο, καταγγέλουμε επίσης και επιλαμβάνουμε τα μέτρα μας για την αυθαιρεσία όταν αυτή γίνεται από ένα κρατικό όργανο, είτε είναι αστυνομικό είτε είναι κάποιο άλλο όργανο. Πάντως ποτέ, κύριε Πέτσα, καμία ΕΔΕ δεν έχει βγάλει αποτέλεσμα διαχρονικά. Καμία. Ούκο λίγες φορές έχουμε περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας, αποκορύφωμα οι αθλειώτες που είχαν γίνει επί της προηγούμενης κυβέρνησης στο νεκρό Ζάκο Στόπλο. Κανείς δεν ξέρει τι έχει γίνει με αυτήν την ΕΔΕ και ποτέ δεν έχει γίνει κάτι επί της ουσίας με αυτές τις ΕΔΕ. Ποτέ, ούτε μία φορά, ούτε μία ΕΔΕ δεν έχει βγάλει αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο δεν θα θέλαμε να μείνουμε στο επίπεδο μόνο της αστυνομίας και των διαδικασιών που έχει για εσωτερικό έλεγχο ή άλλα ζητήματα ανακάλυψης αυθαιρεσιών. Θέλω να σας παραπέμψω σε αυτό που άκουσα να λέει ο κ. Παπακλημίτσος πιο πριν, ότι από το 2011 δεν είναι κάτι πρόσφατο, είναι κάτι σχετικά παλιό. Από το 2011 η πολιτεία έχει φτιάξει ένα μηχανισμό παρακολούθησης τέτοιου είδους αυθαιρεσιών και έχει επιφορτήσει το συνήγορο του πολίτη να τις παρακολουθεί και να δημοσιεύει εκθέσεις. Η τελευταία έκθεση που έχει δημοσιευτεί και καλύπτεται το χρονικό διάστημα του μέσου του 2017 μέχρι το τέλος του 2018 δείχνει ότι υπάρχουν εκατοντάδες περιστατικά τα οποία διερευνήθηκαν. Άκουσα τον κύριο Παρθημίτσο να λέει για 321 περιστατικά. 262 από αυτά είναι αμυγός της αστυνομίας. Επομένως, υπάρχει ένας μηχανισμός που ελέγχονται αυτά τα ζητήματα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι ότι είναι ότι η αυθαιρεσία δεν χωρά σε ένα κράτος δικαίου και γι' αυτό υπάρχουν οι μηχανισμοί ελέγχου της. Από την άλλη, αυτό δεν θα μας αποτρέψει από το να είμαστε αποφασιστικοί σε αυτό που ζητούσε η κοινωνία. Να τεθεί τέλος στη βία και την ανομία που βλέπουμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Είτε με καταλήψεις, είτε με εμπρισμούς, είτε με σπάσιμο καταστημάτων, ακόμα και προχθές είχαμε. Ωραία, δεν μπορούμε, Πέτσα, να μείνουμε απαθείς σε αυτό το αίτημα. Στις 7 Ιουλίου άλλαξε η κυβέρνηση τον τόπο. Άλλαξαν και οι οδηγίες και οι εντολές που έχει η ελληνική αστυνομία, τον τρόπο που δρά. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα επιχειρησιακό ζήτημα της αστυνομίας. Αυτό που έχουμε εμείς ως πολιτική δέσμευση, που δεν υπήρχε ομολογουμένως στην προηγούμενη διακυβέρνηση, είναι ότι εμείς θέλουμε να μην υπάρχει βία και ανομία και η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Εμείς της λύνουμε τα χέρια να την κάνει πάντα στο πλαίσιο του νόμου. Αυτό κάνουμε εμείς. Λύνουμε τα χέρια της που πριν ήταν δεμένα. Δεν φοβάστε όμως ότι αυτό η αντιπάθεση μπορεί να πάρει χαρακτήρα βεντέτας, μπορεί να έχει στο τέλος απρόβλεπες διαστάσεις, να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη κοινωνική ένταση, έστω και με κάποιες ομάδες που κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσουν όλα αυτά? Όποιος φοβάται να υπερασπιστεί τη δημοκρατία, υπονομεύει την ύπαρξή της. Επομένως, εμείς τι λέμε? Σεβασμό στο κράτος δικαίου πάντα. Και όσον αφορά την πολιτική αντιπαράθεση, είναι μια καθαρά προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπω ανάλογη αντιμετώπιση από τα άλλα πολιτικά κόμματα και ευτυχώς βλέπω ψυχραιμία. Είναι μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να πιάσει ένα ζήτημα προκειμένου να έχει μια ατζέντα, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο έχει τα δικά του προβλήματα, εσωτερικά ή άλλα. Αναρωτιέται ποιο είναι το αφήγημα της επόμενης μέρας και προσπαθεί να πιαστεί από κάτι για να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Όμως, επαναλαμβάνω, όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις, όπως έδειξε η εκλογική αναμέτρηση, οι πολίτες θέλουν να μπει μια τάξη.
Κύριε Πέτσα, για να μην μείνουμε μόνο στο κομμάτι της αστυνομικής, για να πάμε σε άλλα ζητήματα. Σήμερα είναι κυριαρχή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων η είδηση για τη μείωση της φοράς αλληλεγγύης. Θα ήθελα να μας πείτε αυτό πότε θα γίνει, σε τι ποσοστό και ποιος θα αφορά. Ναι, το ποσοστό αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να το προσδιορίσουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Πρωθυπουργός από το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο έχει δεσμευθεί ότι τα καλά νέα θα ανακοινώνονται σταδιακά. Είπε και στη Βουλή, στη ζήτηση για τον προϋπολογισμό, ότι θα έχουμε δημοσιονομικό χώρο και αυτό το δημοσιονομικό χώρο θα το χρησιμοποιήσουμε γρήγορα, μήνα-μήνα, όπως έχει πει. Ναι. Και επομένως θα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Σε τι ποσοστό θα δούμε ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που έχουμε. Ελπίζουμε να είναι κάτι σχετικά μεγάλο, και όταν λέμε κάτι μεγάλο εννοούμε, έχω δει και σήμερα δημοσιεύματα που μιλάνε για 20 και 30%. Αυτό ξέρετε εξαρτάται από το πώς θα είναι η αντιμετώπιση της εισφοράς αλληλεγγύης. Σήμερα είναι κλιμακωτή από τις 12.000 και πάνω με διαφορετικούς συντελεστές. Υπάρχουν επιλογές οι οποίες μπορούν να οδηγούν σε μια οριζόντια μείωση, υπάρχουν επιλογές που μπορούν να οδηγούν σε κλιμακωτή. Αυτό θα το εξετάσουμε όταν θα δούμε τι δημοσιονομικό περιθώριο έχουμε. Πάντως θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να είναι μια σημαντική ανακούφιση της μεσαίας τάξης. Γιατί από την εισφορά αλληλεγγύης σε μεγάλο βαθμό πλήττεται η μεσαία τάξη. Άρα μπορεί να είναι και μεγαλύτερη του 30% δηλαδή, μας λέτε. Αυτό θα το εξετάσουμε τη στιγμή που θα έχουμε όλα τα δεδομένα στα χέρια μας, αλλά είναι κάτι το οποίο αφορά το πρώτο εξάμηνο. Ξέρετε ότι συνήθως ανακοινώνονται τα στοιχεία τα δημοσιονομικά για την προηγούμενη χρονιά τον Απρίλιο. Άρα τον Απρίλιο του 20 θα έχουμε πλήρη στοιχεία πώς έκλεισε το 19 και θα έχουμε και μια πρώτη εκτέλεση του πρώτου τριμήνου του 2020. Και επομένως κάποια στιγμή εκεί, μέσα στην άνοιξη, θα είμαστε σε θέση να λάβουμε τις αποφάσεις μας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να δώσει τις κατευθύνσεις. Ωραία, είπατε για το προηγούμενο τώρα Υπουργικό Συμβούλιο. Το επόμενο είναι αυτή την Δευτέρα, μεθαύριο, σε τρεις μέρες για την ακρίβεια. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια απορία. Γιατί βάζετε δηλαδή Υπουργικό Συμβούλιο παραμονές των Χριστουγέννων? Υπάρχει κάτι, περιμένουμε μέσα στις γιορτές να έρθει νομοθετικά? Κοιτάξτε, έχουμε πολύ βαρύ νομοθετικό έργο. Έχουν ψηφιστεί ήδη σε αυτούς τους 6 μήνες 32 νομοσχέδια και φυσικά το Σύνταγμα. Και έχουμε πάρα πολλά τα οποία αφορούν από τα υδατοδρόμια και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς μέχρι νομοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας και μέχρι την πολιτική προστασία. Όμως το βέβαιο είναι ότι πρώτη προτεραιότητα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό είναι το ζήτημα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις πορείες και το ζήτημα που έχει να κάνει και ανέκυψε τις τελευταίες ημέρες με μια αντιμετώπιση με προσωπικό ασφαλείας των απεργιών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτά τα δύο θέματα είναι προτεραιότητα, θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα δοθούν οι άξονες της πολιτικής προκειμένου να προχωρήσουμε από τις αρχές της χρονιάς σε αυτά τα δύο νομοθετήματα, ενδεχομένως και να είναι ένα, μπορεί να είναι δύο διαφορετικά, αλλά αυτά είναι άμεση προτεραιότητα που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός και θα αποσαφινιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας πώς θα προχωρήσουμε. Άρα, μιλάμε στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου της Δευτέρας. Είναι δύο νομοθετήματα, ή μπορεί και ένα, όπως είπατε, που θα έρθουν άμεσα. Το ένα θα προβλέπει προσωπικό ασφαλεία στο μετρό σε περίπτωση απεργίας και το άλλο θα προβλέπει περιορισμό των ποριών στο κέντρο, κάπως έτσι. Θα το ονόμαζα εγώ ένα νομοσχέδιο το οποίο θα επιτρέπει σε αυτόν που θέλει να διαμαρτυρηθεί να διαμαρτύρεται χωρίς να κρατάσει ομοιρία και χωρίς να ταλαιπωρεί υπέρμετρα και χωρίς κάποια σαφή δικαιολογία τόσα εκατομμύρια συμπολίτες μας. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Πέτσα, είναι η στελέχωση του κράτους. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πολλά αρνητικά παραδείγματα σε σχέση με το πώς έγινε, για παράδειγμα, η στελέχωση των νοσοκομείων. Έχετε σκεφτεί να βρείτε έναν τρόπο που να μην είναι οι επιλογές αμιγώς κομματικές, όπως αυτές που έγιναν στα νοσοκομεία, και να έχει το στοιχείο, αν όχι της αντικειμενικότητας, τουλάχιστον της αξιοκρατίας? Κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα της αξιοκρατίας είναι ένα ζητούμενο πάντα για την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν δέχομαι ότι οι τοποθετήσεις που έχουν γίνει δεν έχουν στοιχείο αξιοκρατίας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι όταν ένα κόμμα έχει πάρει το 40% του εκλογικού σώματος στις εκλογές, φυσικά μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν και στελέχοι που θα στελεχώσουν κρατικές θέσεις. Αρκεί να μην είναι αυτό το μόνο προσόν. Επομένως, αυτό που πρέπει να δούμε είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Να μην είναι το μόνο προσόν. Δηλαδή να έχει τα προσόντα τα οποία χρειάζεται χωρίς να αποκλείεται κάποιος άλλος, ο οποίος θα έχει περισσότερα προσόντα από τον ίδιο. Πιστεύω ότι αυτό δεν έχει γίνει στην τελευταία τοποθέτηση, εννοώ τους τελευταίους μήνες, διάφορες θέσεις. Και πρέπει να πούμε ότι εμείς έχουμε κάνει τα πάντα όλο το προηγούμενο διάστημα ακριβώς να ανοίξουμε το κόμμα μας σε κόσμο από την αγορά. Αυτό να γίνει με κάποιο θεσμικό τρόπο. Θυμάμαι ο κ. Παπανδρέου είχε κάνει το Open Gov. Είχε και αποτυχημένα πράγματα, αλλά μαζεύτηκε ένας μακρύς κατάλογος με σημαντικά βιογραφικά, έστω και αν δεν αξιοποιήθηκαν. Λέω κάτι που να έχει το συστατικό στοιχείο του θεσμικού. Ξέρετε, γιατί μόνο έτσι θα αποφύγετε και εσείς την κριτική, κατά γνώμη μου απολύτως δικαιολογημένη, για κομματικές επιλογές με αποκορύφωμα, πώς το λένε, στην καρδίτσα.
Ξέρετε, θεσμικά είναι το ένα ζήτημα το OpenGov που αναφέρεται και όντως υπάρχουν δύο ή τρεις άνθρωποι από εκείνη τη φρουνιά που εξακολουθούν να στελεχώνουν δημόσιες θέσεις που απέδειχθη ότι είχαν ικανότητες και αξιοποιήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν από τότε μέχρι και σήμερα. Υπάρχει όμως και άλλος τρόπος. Είναι ο τρόπος που επιλέξαμε εμείς ανοίγοντας το κόμμα μας στα στελέχη της αγοράς με το Μητρό Στελεχών. Είχαμε επομένως μια πολύ μεγάλη βάση ανθρώπων που δεν είχαν σχέση με τα κόμματα, τα οποία ήρθαν κοντά μας το διάστημα όχι πρώτων εκλογών, αλλά από το 2016 που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Και όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Και φυσικά δεν μπορούμε να τους πούμε ότι ελάτε κοντά στην πολιτική γιατί δίνετε οξυγόνο στη δημοκρατία. Αλλά όταν έρθει η ώρα να λάβετε κάποιες θέσεις στη δημόσια διοίκηση, σας αποκλείσουμε επειδή είχατε σχέση με το κόμμα. Άρα αυτά τα ζητήματα πρέπει να έχουν μια ισορροπία. Και ελπίζουμε αυτή όσο περνάει ο χρόνος να παγιώνεται. Τώρα στο άλλο κομμάτι, μήπως ανεβάσετε πάρα πολύ τον πύχη με τα βιογραφικά κατηγορία. Ρώντας την προηγούμενη κυβέρνηση ότι έκανε επιλογές που δεν εκπληρούσαν προϋποθέσεις και τώρα αυτό το βρίσκεται μπροστά σας. Είδαμε τι έγινε με τον κύριο Διαματάρη, είδαμε τι έγινε με τον κύριο Στεφανή και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προκύψει στο μέλλον με άλλα στελέχη σας. Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση ποτέ δεν τελειώνει. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, αν κάποιος έχει τοποθετηθεί κάπου χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο το βιογραφικό του που ενδεχομένως δεν υπάρχει για να πάρει τη θέση κάποιου άλλου. Αυτό είναι ένα ζήτημα στελέχους του κρατικού μηχανισμού. Η στελέχωση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι θέμα του Πρωθυπουργού και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το ζήτημα των τυπικών προσόντων και πρέπει να αφήσουμε λίγο αυτό πίσω. Φυσικά, είναι το θέμα της δεν διαφωνώ, ηθικής. Προφανώς. Είναι το θέμα της ηθικής. Μπράβο, και το τι αναφέρει εδώ πάμε. Κανείς. Εδώ πάμε στην υπόθεση, για παράδειγμα, του κυρίου Στεφανή. Δεν είχε μεταπτυχιακό στήλο του σπουδών ο κύριος Στεφανής. Ποιο είναι το ζήτημα, δεν είχε μεταπτυχιακό στήλο. Δεν είχε MBA. Αποδείχτηκε ότι δεν είχε. Είχε ένα πιστοποιητικό. Όχι, το πιστοποιητικό ήταν για άλλο ζήτημα. Το μεταπτυχιακό του όσον αφορά τις στρατηγικές εθνικής ασφάλειας φυσικά και υπάρχει. Το θέμα ότι κάποιος χαρακτηρίζει MBA ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ο οποίος αφορά την διοίκηση επιχειρήσεων όπως ενδεχομένως εμείς καταλαβαίνουμε, με τον ένα άλλο μεταπτυχιακό τίτλο όπως το MSc, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο ισότιμο αλλά σε διαφορετικό πεδίο, είναι άλλο ζήτημα. Όχι ότι δεν έχει μεταπτυχιακού στήλου σπουδών ο άνθρωπος, όπως απεδείχθη απόλυτο την αναφορά και όλα τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα. Κύριε Πέστε, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα της ΕΒΚ των τελευταίων ημερών, που είναι η βόμβα που μπήκε κοντά στο ΑΤΑΦ ζωγράφο, η οποία δεν εξεράγει τελικά. Βόμβα με καρφιά μέσα, λένε ότι ήθελαν θύματα. Έχει λίγο, νομίζω, δημοσιογραφικά υποβαθμιστεί αυτό το γεγονός και δεν νομίζω ότι εμείς δημοσιογράφοι, ότι δεν υπάρχει κάτι παραπάνω σαν πληροφορία από αυτό. Εσείς, με βάση τις δικές σας πληροφορίες και αυτά που γνωρίζετε, σας ανησυχεί εμφάνιση νέας γενιάς τρομοκρατών? Βλέπετε κάτι παραπάνω πίσω από αυτή τη βόμβα και από άλλες κινήσεις αντίστοιχες που έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν? Νομίζω ότι όλα τα τελευταία χρόνια που πέρασαν υπήρχε μια ανοχή, όπως είπαμε και πριν, και στη βία και στην ανοχή και στην ανομία. Πράγμα το οποίο μπορεί να εξέθρεψε ανθρώπους οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα να έχουν κάποια άλλα σχέδια στο μυαλό τους. Αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε να είμαστε με όλους τους μηχανισμούς που χρειάζεται για να περιορίσουν τέτοιου είδους φαινόμενα ή να τα ελέγξουν. Πάντα θα υπάρχουν στις δημοκρατίες, ελπίζουμε όμως να μπορέσουμε να τα αντιθασέψουμε, γιατί οπωσδήποτε μια νέα γενιά η οποία θα έχει δολοφονικές αποστολές ή δολοφονικές προσπάθειες για δολοφονία, όπως ήταν αυτή στο θέμα του ζωγράφου, είναι τελείως άλλο πράγμα από άλλα περιστατικά που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, γιατί αυτά αφορούσαν μικροκλοπές ή με ζητήματα που είχαν να κάνουν με εμπογιές, ζητήματα που είχαν να κάνουν με βανδαλισμούς. Ήταν ένα καθαρά δολοφονικό χτύπημα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που μας κρατά σε γρήγορση για να το ελέγξουμε και να το σταματήσουμε. Τώρα, είδατε τι παράξενο που είναι η επικαιρότητα, πώς φύγανε τις τελευταίες ημέρες τα ελληνοτουρκικά από την κορυφή των συζητήσεων. Να ρωτήσω, εν τέλει αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει και μάλιστα με τις τοποθετήσεις και κορυφαίων παραγόντων του δημοσίου βίου σε σχέση με την Χάγη, υπάρχει στη σκέψη σας κάτι τέτοιο? Είναι μια έσχατη λύση ή αν δείτε ότι ανοίγει αυτή η συζήτηση, τέλος πάντων υπάρχει πρόσφορο έδαφος και για ένα συνυποσχετικό με την Τουρκία, μπορεί να το δείτε? Νομίζω ότι οι περισσότεροι Έλληνες πάντα θυμούνται ότι ένα βασικό ζήτημα έχουμε ως διαφορά με την Τουρκία και αυτό είναι το ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Επομένως, ένα ζήτημα παλιό σχετικά νομικής υφής είναι αυτό που επανήλθε ξανά στην επικαιρότητα μετά την άκυρη και χωρίς δυνατότητα να παράξει κανένα νομικό αποτέλεσμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης.
Αυτό το ζήτημα όμως για να φτάσει σε μια νομική διευθέτηση όπως αυτό που λέτε, το παράδειγμα της Χάγης, χρειάζεται πρώτα να έχουμε οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Ευτυχώς συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά μετά χρειάζεται να ξεκινήσουν διερευνητικές επαφές σε ανώτερο επίπεδο, αυτές να καταλήξουν σε συνυποσχετικό και μετά να φτάσουμε στη Χάγη. Άρα είναι μια μακρά διαδρομή που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προβλεφθεί ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και αν τελικά θα γίνει, αν δεν σταματήσει η τουρκική προκλητικότητα και αν δεν οικοδομηθούν τα μέτρα εμπιστοσύνης. Θα την ξεκινήσετε δηλαδή σε αυτή τη διαδρομή, θα ξεκινήσετε να περπατάτε προς αυτή την κατεύθυνση? Εμείς είμαστε πάντα υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Έχει πει και ο Πρωθυπουργός ότι ακόμα και όταν είναι τα πιο δύσκολα, οι πιο δύσκολες συνθήκες, τότε πρέπει να έχεις κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά. Αυτό κάνουμε εμείς και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι κάτι το οποίο υπάρχει και θα θέλαμε εκεί πραγματικά να δούμε την αποκλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας και να δούμε πώς μετά θα προχωρήσουμε. Αλλά είμαστε ακόμα πολύ μακριά. Κύριε Εκπρόσωπε, μια τελευταία ερώτηση. Αμέσως μετά τις γιορτές 7 Ιανουαρίου πάει από κύριε Μητσοτάκη ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά στο Λευκό Οίκο, να δει τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί ποιες ακριβώς είναι οι προσδοκίες? Περιμένουμε μια καταδίκη της τουρκικής συμπεριφοράς, γιατί δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής πρόθυμος να το κάνει ο κύριος Τραμπ? Τι ακριβώς περιμένουμε? Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη η παλέτα των θεμάτων που θα συζητηθούν. Έχουμε από θέματα εθνικά, όπως αυτό που είπατε, μέχρι θέματα επενδύσεων και από θέματα ενέργειας, μέχρι θέματα εκπαίδευσης και νέων τεχνολογιών. Είναι πάρα πολλά ζητήματα που θα συζητηθούν αυτές τις δύο μέρες. Το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας έχει πολύ μεγάλη σημασία από την αμερικανική πλευρά και ιδίως από τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί ήδη έχουμε ένα καλό υπόβαθρο, την καταδίκη από πλευράς της αμερικανικής διπλωματίας. Θέλουμε αυτή να εκφραστεί και στο ανώτατο δυνατό επίπεδο και ή δυνατόν αυτή η καταδίκη να είναι τόσο αποφασιστική ώστε να έχουμε μια αποκλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας νωρίτερα παρά αργότερα. Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές, να έχουμε καλή χρονιά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένη νέα χρονιά για όλους. Κάθε καλό, να είστε καλά. Γεια σας.